Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, εδώ στο, από το γήπεδο κάτω Αχαρνών, μετά τη λήξη του, του ισόπαλου φιλικού 2-2 με την Αθλητική Ένωση Ηλίου, το πρώτο για τον Απόλλων Αθηνών Δάφνης. Μαζί μας έχουμε τον Γενικό Αρχηγό του Απόλλων Αθηνών Δάφνης, Βασίλη Χριστοδούλου. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλή σεζόν πρώτον. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα. Είναι ένα νέο εγχείρημα, το είπαμε, η ομάδα είναι καινούρια. Πρώτη φορά βρίσκονται οι παίχτες όλοι αυτοί μεταξύ τους. Ήταν ένα ευχάριστο φιλικό. Προηγηθήκαμε 2-1, κάναμε ένα λάθος στο τέλος. Δώρο γκολ 2-2, μια χαρά. Τα παιδιά φανήκανε. Αν και βρεθήκατε νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις το τρίτο λεπτό. Με στημένη φάση, κεφαλιά γκολ. 0-1 το γυρίσανε. 2-1, μέχρι το 77-80 νομίζω. Και από εκεί και πέρα στο 90-91 έγινε μια λάθος πάσα στον τερματοφύλακα και μπήκε το γκολ, βρήκε και τετατέτ και 2-2. Είμαστε ευχαριστημένοι και ο coach είναι ευχαριστημένος, όλοι μας είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι νέα παιδιά, 18 έως 21 ετών, έχουμε βέβαια έναν-δύο στην ηλικία των 30, αλλά είναι μια ομάδα η οποία βρέθηκε σήμερα πρώτη φορά μεταξύ τους. Αυτό είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε σίγουρα προσθήκες, χρειαζόμαστε σίγουρα παίχτες. Είναι ακόμα αρχή, ούτε καν 5 μέρες δεν έχουν βρεθεί τα παιδιά μεταξύ τους και είμαστε ευχαριστημένοι. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες κινήσεις πρόσθεσης παιχτών και είμαστε στην έρευνα, στην έρευνα αγοράς. Ωραία. Ποιος θα είναι ο στόχος του Απόλλων Αθηνών Δάφνη στο νέο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας? Σημαντικός και μοναδικός στόχος είναι η παραμονή της κατηγορίας. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο ακόμη. Είμαστε μια νέα ομάδα με νέα παιδιά και ο στόχος είναι αυτός, η παραμονή. Ωραία. Πώς βλέπετε τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ που θα λάβετε μέρος, ποια είναι η εικόνα που έχετε? Ακόμα εμείς δεν έχουμε καμία εικόνα, διότι ψαχνόμαστε να δούμε ποιες ομάδες θα είναι σε ποιους ομίλους. Ειδικά στη Β' ΕΠΣΑ δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα οι ομίλοι και ακόμα περιμένουμε να δούμε σε ποιον όμιλο θα ενταχθούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δούμε τους αντιπάλους μας και αναλόγως να κρίνουμε. Ωραία. Εγώ να ευχηθώ καλή σεζόν. Δεν ξέρω αν θέλατε εσείς κάτι να προσθέσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καλύπτετε κάποια γεγονότα από εδώ και κάποιες προπονήσεις και κάποια φιλικά. Είναι σημαντικό το έργο σας. Συγχαρητήρια, να συνεχίσετε να το κάνετε. Και έχουμε ένα όνειρο κι εμείς να φτιάξουμε μια καλή ομάδα με καλούς παίχτες, με ωραίο ποδόσφαιρο και να μαζέψουμε τον κόσμο στα γήπεδα όταν και εφόσον μας επιτραπεί από το γενικό καλό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν.